Ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα για τον κριτικό τουρισμό για τη νέα σεζόν, με φόντο και τις προκρατήσεις, με τις πρώτες 30 πτήσεις τσάρτερ να κάνουν ποδαρικό στο αεροδρόμιο Ηρακλείου στις 26 Μαρτίου από Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία, Ελβετία και Ολλανδία, ενώ σε δύο ημέρες θα αφιχθεί η πρώτη προγραμματισμένη πτήση της EasyJet από Αγγλία. Ξεκινάμε από 8 του Μάρτη με μία πτήση της EasyJet, μετά έχουμε 12 και 15 μερικές ακόμα, αλλά κανονικά το πρόγραμμα ξεκινάει 26-27 του μήνα, που θα είναι γύρω στις 30 πτήσεις το πρώτο Σαββατοκύριακο, και σιγά σιγά ξεκινάει η σεζόν. Αμέσως μετά ξεκινάει και η Aegean από 11 Μαρτίου πτήσεις προς Γερμανία, Φραγκφούρτη και αν δεν κάνω λάθος και Μόναχο, και σταδιακά μπαίνουν πτήσεις από Ελβετία, αλλά θα λέγαμε ότι η κίνηση ξεκινάει από 26 Μαρτίου που ξεκινάει στον αεροπορικό χώρο και η θερινή σεζόν. Έχουμε αύξηση δρομολογίων από κάποιους προορισμούς, όπως είναι ο προορισμός του Καζακστάν που ήταν και πέρσι, και του Αμπού Ντάμπι. Ιδιαίτερα στο τέλος, στο τελευταίο τριήμερο του Μαρτίου, εκεί θα έχουμε περισσότερες αφίξεις λόγω της αναμενόμενης, των αναμενόμενων διακοπών του Πάσχα των Καθολικών που είναι στις 9 Απριλίου. Και όπως είναι γνωστό, μέσα στον Απρίλιο θα έχουν ανοίξει μερικά ξενοδοχεία, ενώ το αρχές Μαΐου θα έχουν ανοίξει σχεδόν το 100% των ξενοδοχείων της Κρήτης. Ως γνωστόν, η έκθεση του Βερολίνου πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα. Εκεί περιμένουμε να ακούσουμε τα νέα για τις εξελίξεις στη σεζόν του 2023. Νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι πολύ θετικά. Το βλέπουμε ήδη στις κρατήσεις. Εν τω μεταξύ, ολοκληρώθηκε το lifting στη πίστα του αεροδρομίου Ηρακλείου. Εργασίες που έφεραν τις προηγούμενες ημέρες αλλαγές στις ώρες λειτουργίας, τροποποίηση των πτήσεων και εκτέλεση του πτυτικού προγράμματος μόνο με υλικοφόρα αεροσκάφη. Είχαμε προγραμματίσει να κάνουμε μια 700 μέτρα ασφαλτόστρωση στον κυρίως διάδρομο του αεροδρομίου. Ευτυχώς δεν έκλεισε το αεροδρόμιο από πλευράς διαδρόμου, γιατί είχαμε το λοξό διάδρομο. Μια ανάσα πριν την έναρξη της τουριστικής σεζόν, δεν έχει ακόμα υπογραφεί η τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας, ενώ παράλληλα δεν έχει βρεθεί λύση στο μεγάλο αγκάθι της δραματικής έλλειψης προσωπικού. Οι έλλειψεις είναι τόσες, έρχονται τώρα κόσμος από την άλλη Ελλάδα, αλλά σίγουρα θα λείπουν στο τέλος 2-3.000 άτομα, τα οποία δυστυχώς αν δεν καλυφτούν θα πρέπει να καλυφτούν με βάρδιες παραπάνω των άλλων. Το θέμα είναι ότι η μέση οικογένεια δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στα έξοδά της όταν δεν δουλεύει. Δηλαδή αν δεν πάρει το Ταμείο Ανεργίας, θα μεγαλώσει το Ταμείο Ανεργίας, είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι θα πρέπει η πολιτεία να σκύψει το κεφάλι για να βρεθούν λύσεις, διότι είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο και θα μείνουν όντως πολλές θέσεις ακάλυπτες μέσα στο 2023. Από εκεί και μετά έχουμε νέα κινητοποίηση 8 του Μάρτη με πανελλαδική στάση εργασίας, γιατί η κυβέρνηση δεν ακούει τα προβλήματα που ταλανίζουν τους απασχολούμενους, τους εποχικούς εργαζόμενους. Σίγουρα για μας πρωτεύων είναι η υπογραφή της τοπικής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Γι' αυτό κάνει το σωματείο μας γενική συνέλευση αύριο 5.30 ώρα στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να δώσουν παρόν. Παράλληλα, προειδοποιούν με δυναμικές κινητοποιήσεις στην περίπτωση που δεν δρομολογηθούν λύσεις σε σχέση με τα εργασιακά του ζητήματα, προκειμένου να αποφευθούν συνθήκες που παραπέμπουν σε εργασιακό μεσαίωνα. Δεν μπορεί για άλλη μια χρονιά να ξεκινήσει η σεζόν με προβλήματα συγκεκριμένα, τα έχουμε επισημάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, και να μην λύνονται. Θα αντιδράσουμε δυναμικά. Θα αναγκαστούμε να κάνουμε κινητοποιήσεις και μέσα σεζόν, γιατί όπως βλέπουμε δεν εισακουγόμαστε. Τα προβλήματα των εργαζομένων είναι μεγάλα. Είναι προβλήματα τα οποία ταλανίζουν εδώ και καιρό το κλάδο και δυστυχώς δεν δίνονται σημασία από κανένα, ούτε από την πολιτεία, αλλά και οι ξενοδόχοι βλέπουμε και κρατάνε μια στάση η οποία για μας είναι απαράδεκτη.